Καλησπέρα σας. Έχουμε χαρά να έχουμε κοντά μας ένα είτε βέβαια με την καταγωγή, είτε καταγωγή κάρτες, αλλά καλαμαθιακός, το καρδιακό αναξιολογική μας αεροπορίας, τον κύριο Δημήτριο Κοκκινάκη. Δημήτριος Κοκκινάκης, ποιος είναι ο Δημήτριος Κοκκινάκης, εκτός από συγγραφέας του δίκτυου μου βιβλίου «Πι δομολογούμισαν την τραγουδίστρια, δεν πτύξαν τη μαυροκαλέη». Θα διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό. Κατάγεται από την παλιά Αμάνια, την οικογένεια μιας έδρας με έδρα γεννήθηκε το 1941 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα, την οποία και υπεραγαπά. Το 1960 εισήλθε στην ανώτατη σχολή μηχανικών αεροπορίας, ΣΜΑ, από την οποία απαιτήθηκε το 1964 ως άνθρωπος δυναμικός. Μηχανικός έργων, αδίσκων του πολιτικού μηχανικού μηχανικού. Το 1986-87 ήρθε σε πλήρη ρήξη με την τότε ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας μετά την αναφορά του σχετικά με την εμφάνιση προδοτικών φωνών εντός Ελλάδος και από επισήμους φορείς του μακεδονικού ζητήματος και εξεδιώθη των τάξεων της πολεμικής αεροπορίας μετά οξύτατη σύγκρουση του με την ηγεσία μηδέμονται από καταστροφής. Μόνο με δικαστικούς αγώνες εκέρδισε ένα βαθμό. Σήμερα είναι ταξιδιωτικό στην Ελλάδα. Εσπούδασε ζωγραφική, έκανε εκθέσεις, είχε για 5 χρόνια δική τη σχολή, η σχολή και με δημοσιογραφία, ανταποκριτής ομογενειακού τύπου, αρθρογράφος σε ημερήσιο αρχαϊκό τύπο, αρχιστά της τοπικής εφημερίδος με δική του θεματική κοινωνική εκπομπή ιστορικού, πολιτικού, πολιτιστικού και πολιτισμικού περιεχομένου, μέλος της ενότητας Ελλήνων λογοτεχνών, έχει στο αναλυτικό του 7 ποιητικές συλλογές, θεατρικά έργα με διστολήματα, λιμπρέτα για τραγωδία και πολλές ιστορικές μελέτες. Το βιβλίο επί του θέματος της δολοφονίας Καποδίστρια είναι προϊόν, βεβαίως, μελέτης και σπηράς προσπαθίας 45 και πλέον χρόνων. Το μοναδικό παγκοσμίως επί του θέματος έκανε ήδη 3 εκδόσεις. Πριν δώσω το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό, καταφέραμε και πήραμε το βιβλίο το οποίο ο εκδοτικός είπε ο Ρήμου εδώ πέρυσι ο Κορφανής, γιατί εγώ πάνω το πήρα είχε 60 ευρώ, τότε καταφέραμε το πήρα το βιβλίο και το οποίο δίδεται έξω, το δίδυμα αυτό βιβλίο των 1300 σελίδων, και το δίδυμα σε αυτή την τιμή. Πριν να ξεκινήσω, θέλω να μεταφέρω τον χαιρετισμό το δυστυχώς για λόγους ανωτάτης βίας τριών πνευματικών ανθρώπων της παιδείας, οι οποίοι συνηγορούν με την άποψη του κυρίου Κοκκινάκη, του κυρίου Κοκκέτσο, προεπιστάμενος του Πανεπιστημίου Τράκης, της ιστορικού και αρχαιολόγου Κωτίτσας Γρηγοράκου, η οποία ονομαζόταν ως καθηγήτρια στο Παρίσι, εκεί είχε την μεγαλομανική της καριέρα, και μάλιστα την έχω παρακολουθήσει και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις και το βίο του Κοκκινάκη, που είπε ότι λυπάμαι ιδιαίτερως, διότι το βιβλίο αυτό δεν ευρίσκεται στα πνευματικά κέντρα της χώρας. Συγκεκριμένη λοιπόν και αυτή. Και επίσης, δια της κοινωνίας πήγα μαζί του, συγκεκριμένη και ο επίσης μεγάλος ιστορικός της εποχής μας, Μανώλης Μικρογιαννάκης. Νομίζω ότι το γνωρίζετε, έχει έρθει στην Καλαμάτα. Δεν έχω τίποτα να πω. Το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό πρώτα θα δώσω στον εκδότη του Όριον για να δείτε πράγματα τον κύριο Χρήστο Κουτσουλή. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ.
ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Είναι σημαντική προσωπικότητα ο Ιωάννης Καποδίστριας και για αυτόν τον λόγο ασχολούμαστε μαζί του. Πιστεύω προσωπικά ότι αν δεν είχε δολοφονηθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας, η τύχη της Ελλάδας ενδεχομένως θα ήταν πολύ διαφορετική. Ο Καποδίστριας ήθελε να φτιάξει ένα σοβαρό, σύγχρονο κράτος. Δεν τον άφησα. Ποιος ήταν όμως ο Ιωάννης Καποδίστριας? Πριν ξεκινήσω να συγγραφήσω την προσωπικότητα του Καποδίστρια, να ζητήσω συγγνώμη, διότι η τεχνολογία απόψε μας πρόβλησε, δεν είναι συμβατή υπολογιστές, σκέφτεται ο κύριος Κοκκινάκης δεν θα έχει στη διάθεσή του τις εικόνες που έχει επιλέξει για να βοηθήσουν στην ομιλία του. Δυστυχώς δεν μπορεί να παίξει το DVD και έτσι θα αρχιστούμε μόνο στο λόγο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας λοιπόν γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου 1776 και πέθανε στον Άπτιο στις 9 Απριλίου 1831. Ήταν το έκτο παιδί του δικηγόρου Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια και της Διαμαντίνας Γουονέν, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας με καταγωγή από την Κύπρο. Η παλιά και κυριαρχική οικογένεια Καποδίστρια της Συνοικίας των Τείχων είχε καταγωγή από το ακροτήριο Ίστρια της Αδριατικής, Κάποντι Ίστρια, έτσι λέγεται ιταλικά το ακροτήριο, και από την γέννη μάλλον του Καποδίστρια, ενώ κατά άλλους είχε καταγωγή από τη Βενετία. Όλοι οι απόγονοι των Νικολάου και των Ιωάννου Καποδίστρια είχαν το δικαίωμα να φέρουν τον τίτλο του κόμη, τίτλος που τους είχε απονείμει ο Κάρλος Εμμανουήλ Β' Δούκας της Αγωγίας και βασιλιάς της Κύπρου το 1689. Η αναγνώριση του τίτλου από τη Δημοκρατία της Βενετίας πραγματοποιήθηκε πολύ αργότερα και συγκεκριμένα το 1796. Τόσο η οικογένεια Καποδίστρια όσο και η οικογένεια Γονέμι ήταν γραμμένη στη χρυσή λίμπλο δώρο του 1679 η πρώτη και το 1606 η δεύτερη οικογένεια. Ο Καποδίστριας ζήτησε στο μοναστήρι της Αγίας Ιουστίνης, το οποίο έμαθε λατινικά, ιταλικά και γαλλικά και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βενετία. Από το 1795 μέχρι το 1797 σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Μετά το πέρασμα σπουδών του έφτασε στη συγκέντρια που άσκησε το ιατρικό επάγγελμα αυτοκαιρός. Στις 12 Απριλίου του 1999 διορίστηκε από τον Άγωρο Καντήλ διευθυντής του Ομονικού Νοσοκομείου. Η πρώτη εκλογή του Καποδίστρια με τα κοινά της Ιωνίου Πολιτείας έγινε ένας από τους πατρός που ήταν και κλείστηκε να τον αντικαταστήσει. Τον Ιούνιο του 1802 ίδρυσε μαζί με άλλους τον Ιωνικό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο εξελέγει γραμματέας και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους στάθηκε από τους Ρώσους που κατήχαν τα ετάμιζα τότε στην Κεφαλονιά για να επιβάλλει για μια ακόμη φορά την τάξη. Επιστρέφοντας στην Κέρκυρα, διορίστηκε τον Απρίλιο του 1803 γραμματέας του κράτους στο τμήμα εξωτερικών υποθέσεων. Στις 24 Απριλίου του 1803 εκφώνησε εκ μέρους της Ιερουσίας τον επικίνδυνο του Σκύδωνος Γεωργίου Θεοδόκη, προέδρου της Επτανησιακής Ιερουσίας. Τον Μάιο του 1805, ύστερα από πρώτες του Ρώσου και του εξουσίου, η Γερουσία εξέλεξε εργαμερή επιτροπή, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και ο Ιωάννης Καποδίστριας, προκειμένου να συντάξει έκθεση με τη διατάξη του συντάγματος που θα έπρεπε να αναθεωρηθούν. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά ο Καποδίστριας αρχίζει και εμπλέκεται με την πολιτική. Η έκθεση παραδόθηκε τον επόμενο χρόνο και οι μεταρρυθμίσεις εκλήθηκαν λίγους μήνες αργότερα. Τον Μάιο του 1806 έδειξε η θητεία του ως γραμματέας του κράτους και τον επόμενο μήνα ανέλαβε τη διεύθυνση της Δημόσιας Σχολής της Δημοκρατίας που είχε ιδρυθεί με δική του πρωτοβουλία. Στις εκλογές του 1806 ο Ιωάννης Καποδίστριας εξελέγει 8ος εψήφους στην Κέρκυρα. Διατηρούσε άριστη σχέση με τον Ρώσο του Εξουσίου Μοντενίγου, του οποίου ήταν προστατευόμενος. Εξελέγει γραμματέας της Γερουσίας και στη συνέχεια γραμματέας και εισηγητής της Επιτροπής που θα συνέταξε το σχέδιο του νέου συντάγματος. Από τη θέση αυτή ήταν σε διαφωνία με τον Ρώσο του Εξουσίου, καθώς οι αλλαγές του πρώτην ο Καποδίστριας ήταν κατά πολύ πιο φιλελεύθερες σε σχέση με αυτές της Ρωσικής Αυλής. Τα όλα αυτά και μπροστά στο διέξοδο που δημιουργήθηκε, ο Καποδίστριας εισηγήθηκε στη Γερουσία την ψήφιση του συντάγματος με το επιχείρημα ότι κανένα άλλο σύνταγμα δεν είχε εγκριθεί και ότι μόνο αυτό που είχε προτείνει ο Μοντενίγκου θα πήγαινε έγκριση από τη Ρωσική Αυλή. Το
τον Ιούνιο του 1807 η Γερουσία τον διώξε έκτακτο επίτροπο στην Ευκάδα με ουσιαστικό σκοπό την άμυνα του νησίου από του Ρωμανού. Ουσιαστικά βρισκόταν υπό τη διαταγή του Ρώσου στρατηγού, ανήκε δηλαδή στη Ρωσική υπηρεσία. Μαζί με τον καθοδήγητρια έφτασαν στην Ευκάδα και 300 Ρώσοι στρατιώτε. Η προστασία των Ρώσων συνεργάστηκε με του αρματολού, οργανώνοντα μάλιστα και την περίφημη μυστική συνέλευση των αρματολών, στην οποία αναλάβαν μέρο όλοι οι καθηγοί που είναι μεταφυγή στη Λευκάδα, δηλαδή ο Αναγιώτη, ο Κουβάτα, ο Μόταρη και άλλοι. Στη συνέλευση αυτή, ο Καποδίστρια αναγνώρισε τον Αντώνη Καστατώνη ω γενικό αρχηγό των κρεφτών τη Δυτική Ελλάδα. Όμω η συνθήκη του Τσιλί, συγγνώμη, η Λυσίτ, μεταξύ Ρώσων και Γάλλων επανέφερε το παλαιό καθεστώ με αποτέλεσμα ο Καποδίστρια να μακρυνθεί πίσω στην Κέρκυρα και οι Έλληνες οπλαροκαρχηγοί να απομονωθούν παρά τις ειδικές οδηγίες προς τη Γερουσία, με τις οποίες συμβούλευε το σώμα να κρατήσει αναγκαστική στάση απέναντι στους κλέφτες, έτσι ώστε οι τελευταίοι αντιμέτωποι να φύγουν τον Αλή Πασά και επιτέλους να τον κρατούν μακριά από τη Λευκάδα. Αν και ο Γάλλος στρατηγός Μπερτιέ του πρόσφερε αρκετά αξιώματα, ο Καποδίστριας αρνήθηκε να τα δεχτεί, προσμένοντας κάποια καλύτερη πρόταση από τη Ρωσία, αφού διατηρούσε με τους αξιωματούχους όπως ήταν οι καλές σχέσεις. Η πρόταση γίνεται τον Μάιο του 1808, όταν ο κόμις Νικόλαος Πέτροβιτς Ρουμιάντσεμ, επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, προέστειλε τη στολή με την οποία, αφού το ανακοίνωνε ότι τιμήθηκε με τον τίτλο του υπότιμη τα τάξη του τάγματος της Αγίας Άννας, τον προσκάλεσε στην Αγία Πετρούπολη. Εκεί πήγε τον Ιανουάριο. Αρχικά τον διώθησε επιτεταμένο στην αρχή του αντιβασιλιά της Ιταλίας. Ο διορισμός όμως αυτός ακυρώθηκε. Τελικά διορίστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ως κρατικός σύμβουλος. Αφού παρέμεινε για δύο χρόνια στην Αγία Πετρούπολη, τον Αύγουστο του 1811 διορίστηκε ακόμα στην πρεσβεία της Βιέννης, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Μάιο του 1812. Επόμενο σταθμό στην πορεία του ήταν το Βουκουρέστιο που διορίστηκε ως αξιωματούχος με πολιτικά καθήκοντα στη σταδιά του Δούναμη. Εκεί συνδέθηκε με τον άνθρωπο Τσιτσακό, το οποίο έγινε σύμβουλος και διευθυντής του Ενδοματικού του Γραφείου. Για τις υπηρεσίες αυτές τιμήθηκε με τον βαθμό του Γραφικού Συμβούλου για την Ενεργεία και αργότερα με παράσιμο γάμα τάξεως του Αγίου Βλαντιμίρου, τον Οκτώβριο του 1813 φορασιμοποιήθηκε και πάλι από τον Τσάρο όμως αυτή τη φορά. Η άνοδος του Καποδίστρια στη Ρωσική Αυτοκρατορική Αυγή επιβεβαιώθηκε με τον διορισμό του Τσάρου Αλέξανδρου ως μυστικού αφισταμένου στην Ελβετία με σκοπό να προστατευτεί την ουδικά προσκύμενη προς τη Γαλλία κυβέρνηση. Ακολούθησε ο διορισμός του από τον Τσάρο ως έκτακτου αφισταμένου του και την εξούσιου υπουργού για την Ελβετία. Από τη θέση αυτή συνεισέφερε στο Ελβετικό Σύνταγμα που προέβλεπε αυτόνομα κρατήδια, καντόνια δηλαδή, σαν μέλη της Ελβετικής Ομοσπονδίας με προσωπικά προσχέδια. Γι' αυτόν τον λόγο ο Καποδίστρια θυμάται ιδιαίτερα στην Ελβετία, όπως θα γνωρίζετε. Συγκεκριμένα απέστειλε υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Βίαιτας, έτσι ονομάζεται η Βουλή της Ελβετίας, με τα βασικά στοιχεία που θα έπρεπε να περιέχει το Σύνταγμα. Πραγματικά, το μεγαλύτερο μέρος του υπόμνημα ακολουθήθηκε. Να σημειώσουμε ακόμη ότι η συμμετοχή της Γενέας στο νέο αυτό καρτήριο ήταν καθαρά πρωτοβουλία του Καποδίστρια και επιτευγμάτων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1814 χρησιμοποιήθηκε το συνέδριο της Βιέννης, που αποτελεί και σταθμό για την ευρωπαϊκή ιστορία, στο οποίο συμμετείχε ως μέρος της ρωσικής αντιπροσωπείας, ενώ το τέλος του 1814 διορίστηκε αντιπρόσωπος της Ρωσίας στις επίσημες συνεδριάσεις της Επιτροπής των Πέντε, ενώ τιμήθηκε με τον μεγαλόσταυρο του Λεωφόρου και τον μεγαλόσταυρο του Ερυθρού Αστέρα από τον βασιλιά της Αυστρίας και της Πρωσίας, αντίστοιχα. Η παρουσία του Καποδίστρια στη Βιέννη πρέπει να θεωρείται καταλυτική, καθώς με τις συμβουλές του επηρέα για τον αντιστοιχά τον Τσάρο. Κατά τον υπότιτλο Φον Γκέντ, σύμβουλο του Μέτερνιχ, η τελική πράξη του συνεδρίου που υπογράφηκε το 1815 ήταν το δημιούργημα του Καποδίστρια και του ιδίου. Σχετικά με τη στάση του Καποδίστρια στα ελληνικά ζητήματα, είναι απαραίτητο να αναφερθεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Σε κάποια στιγμή των εργασιών του συνεδρίου θεωρήθηκε ότι ήταν και η καταλληλότερη στιγμή να θέσει υπόψη του συνεδρίου το ζήτημα των Ελλήνων που παρέμειναν υπό τον τουρκικό ζυγό. Τότε πλησιάζοντας τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο, του μίλησε ιδιαίτερος προκειμένου εκείνος να αναλάβει τη χρόνια υπέρ των Ελλήνων, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες μετά τον θεότερο του προστάτη τους μόνο την ομόθεση και η αυτοκρατορία, τη Ρωσία δηλαδή.
Τόσο καλώς που έδωσε την άδεια να θέσει το ζήτημα σε μία εκ των συναντριάσεων και στη συνέχεια θα αναλάβατε εκείνος το βάρος. Πράγματι, ο Καρπορίστριας στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, γραμμάτως το λόγο είπε: «Νομίζω πως χρέος των μεγαλειοτάτων είναι να λάβετε οποιαδήποτε φρονία και για το κατά την αστευόμενο εθνικό έθνος παρά της ομαδοκομανικής εξουσίας, το οποίο υποφέρει τόσους αιώνας των τυραννικών οθωμανικών ζυγών και το οποίο διακινδυνεύει να πέσει στην τελευταία εξόντωση και των μιλενισμών, όταν δεν μου φαίνεται δίκαιο το να διαχωρίσουν οι βασιλείς». Τότε ο Μέτερνιχ σηκώθηκε για να δώσει το ρόλο του Ρωμάτη Καπουδίστρια με έντονο ηρωνικό, προσβλητικό αλλά και αθλητικό ύφος, είπε: «Κύριε Κόμι, η Ευρώπη δεν γνωρίζει Έλληνες, γνωρίζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό της οποίας την εξουσία την είναι οι κατοικούντες σε αυτήν Έλληνες. Δια τούτο φαίνεται, κύριε Κόμι, υποστήριξες τόσο και άφησες εκτός συνδέσμου της Ιεράς Συμμαχίας το απέραντο Οθωμανικό κράτος, αλλά δεν θα επιτύχεις τις ευθύνες σου περί τούτων». Τότε ο Αυτοκράτορας Αλέξανδρος, θεωρώντας την προσβολή αυτή στο πρόσωπο του αντιπροσώπου, ως ενάντια στο πρόσωπο του δικό του, εγέρθηκε και με έντονη φωνή διέκοψε τον Μέτερνιχ, λέγοντας: «Οι Έλληνες δια της θείας πρόνοιας και της ευρωπαϊκής αιχμής ενώ προβοητείας θέλουν να ελευθερωθούν ταχύως και συμφώνως προς αρχαία προγονικά κονδύλια, θα μείνουν ελεύθεροι, αυτόνομοι και ανεξάρτητοι». Κατόπιν αρχών, ο Μέν Καπουδίστριας δεν συνέχισε την ομιλία του, αλλά ότι ούτε και ο Μέτερνιχ τόλμησε να απαντήσει στη δεν δημιουργήθησα εκείνη η ένταση που φαίνεται πως μάλλον επέφερε και κάποια διακοπή, ανέλαβε στη συνέχεια ο αρχηγός της ρωσικής αντιπροσωπείας, Νες Ελόντ, να θέσει την πρόταση της εισήγησης του Καπουδίστρια, της οποίας αφορούσαν διάφορες τεταραγές απόψεων που εκλήθησαν θετικά μόνο ως βοηδοσκοπήσεις των άλλων ηγεμών, έτσι του ελληνικού συστήματος χωρίς να δείχνει η σχετική απόφαση. Το 1815 ο Καποδίστριας ήρθε την Ρώμη στην εταιρεία μαζί με τον Μητροπολίτη Ινάτιο, τον Άνθιμο Βασίλη, τον Σπρούτσα και άλλους. Σκοπός της ήταν να βοηθήσει νεαρούς Έλληνες να σπουδάσουν τα μέλη αυτής με τον πλευρό των Ρώσων, ήταν με τον πλευρό των Ρώσων, γι' αυτό και η αυστριακή αστυνομία παρακολουθούσε τις δραστηριότητές της. Μετά την μάχη του Βατερλό και την είσοδο των συμμαχικών δυνάμεων στο Παρίσι, ο Καποδίστριας ανέλαβε την εκπροσώπηση της Ρωσίας στην ομώνυμη συνδιάσκεψη, όπου προσπάθησε να επιβάλλει τις ρωσικές απόψεις, πετυχαίνοντας με ακεραιότητα της Γαλλίας και την επιβολή συνταγματική διακυβέρνηση στα Ευπράνησα. Με ολική του παρέμβαση πέτυχε οι Ηνωμένες Πολιτείες των Ιόνιων Νήσων να πτήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά κράτους, δηλαδή σύνταγμα, ένοπλες δυνάμεις, εκλεγμένη κυβέρνηση και σημαία. Η συνθήκη της 5ης Νοεμβρίου του 1815 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην προσωπική διαδρομή του Καποδίστρια. Μετά τη συνδιάσκεψη των Παρισίων, ο Τσάρλος διόρισε τον Καποδίστρια γραμματέα και των εξωτερικών υποθέσεων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη από το 1814 ο Τσάρλος Αλέξανδρος είχε αφήσει καινή τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών για να κηρύττει μόνος του την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, διορίζοντας όμως ως γραμματέα του των εξωτερικών υποθέσεων τον δεύτερο. Τον επόμενο χρόνο διόρισε και δεύτερο γραμματέα του Καποδίστρια. Όμως από καιρό ο Νες Ελόντ είχε χάσει την αυτοκρατορική έννοια, οπότε ο ουσιαστικός διαχειριστής των εξωτερικών υποθέσεων ήταν ο Καποδίστριας. Ως γραμματέας από τον εξωτερικό συμμετείχε στο συνέδριο Άκεν και στη συνδιάσκεψη του Κάρτπαντ. Μετά το πέρας των εμπνευματικών του υποχρεώσεων ζήτησε και ένα λεπινάδι για να ταξιδέψει την πατρίδα του την Γέννητα και μετά από παραμονή 2 μηνών αναχώρησε για την Ιταλία και συνέχεια στο Λονδίνο όπου έτυχε και ψυχής υποδοχής. Το 1820 συμμετείχε στο συνέδριο Τροπάου και το Λάιπαντ και να σημειώσω ότι παρόλο που η Ρωσία δεν ήθελε να αναμειχθεί στο ελληνικό ζήτημα, ο Καποδίστριας μυστικά πίεσε τον Τσάρο να ταχθεί υπέρ των Ελλήνων. Να δούμε λίγο τον Καποδίστρια για την Επανάσταση και να τελειώσουμε την ομιλία μου αυτή. Ο Καποδίστριας ανήκε τουλάχιστον τυπικά και επισήμως σε εκείνους που πίστευαν ότι δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα, δηλαδή δεν είχαν οριμάσει συνθήκες για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Όπως αφηγείται ο ίδιος, το 1818 ο Μαυροκορδάτος και ο παπάς ο Πανταζόπουλου προσπάθησαν να μην αποδείξουν και τη διατήρηση της
μετά τον τρόπο τη λύμηση του αδύνατον και ότι όσοι έδειξαν ανθρώπων να μάθουν ότι τα ρωσικά στρατεύματα ήταν έτοιμα να διακόπτουν τον τρόπο. Η απάντησή του ήταν ότι μετά από την ημέρα της ελευθερίας η κοινή μορματρίς βρίσκεται ακόμη μακρά. Η άρνησή του προς τον καλά την αλλά την αρχή της φιλικής εταιρείας μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το άτομο εκείνο δεν του ενέπνευσε σε καμία εμπιστοσύνη και στο κόμμα του ο ίδιος χαρακτήριζε τον καλά την τυχοδιώκτη. Αλλά και προς τον ψάχνω η ίδια άρνηση και τα ίδια περίπου λόγια να αντιδραχθούν διαπαντού ως τρόπου οι Έλληνες από τον οδετήριο του των πνευμάτων. Προσπάθησε τέλος να συγκρατήσει τον Αλέξανδρο Λιψιδάτη, λέγοντάς του τη γνώμη του για τους εταιριστές, όπου την Ελλάδα προς τον Όδεφρο. Και όταν ο Λιψιδάτης προχώρησε στην κήρυξη της ελαφάνθρωπης, ο Παπαδοπλήθριας τον κατηγόρησε ότι με τις ανόητες προκηρύξεις του ενίσχυσε τις κατηγορίες περί ιακοβινισμού που εκτοξεύονταν από τον Νέφερνη και άλλους. Βέβαια, όταν πια δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής, υπονείστη επαφός τρόπο να πείσει τον Αυτοκράτο τον Τζάρο Αλέξανδρο, δηλαδή εις άμεσον πολεμική παρέμβαση. Την ιδέα να τελειώσει ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας την είχε διατυπώσει πρώτος ο Μαυροκολάτος με επιστολή στις 27 Οκτωβρίου του 1821 προς τον Λιψιδάτη, ο οποίος επίσης το 1822 υπέγραψε και πρόσκληση προς τον Καποδίστρια και όμοια ο Πετρόπιλης το 1824. Τελικά στις 30 Μαρτίου του 1827, στην τρίτη εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, εκλέχθηκε ο Καποδίστριας κυβερνήτης της Ελλάδας με την βία 7 ετών. Στην 18 Ιανουαρίου του 1828 έφτασε στον Άπριο από το αρχικού πολεμικού πλοίου Wars 5 οι Έλληνες δημοδέθηκαν ως κυβερνήτη τους με μεγάλο ενθουσιασμό. Και ας έρθουμε τώρα στο θέμα, στο βασικό θέμα της αυξητής εκδήλωσης που είναι η δολοφονία. Ο λόγος στον κύριο Κοκκινάκη. Ο κύριος δεύτερος ο λόγος στον κύριο Κοκκινάκη.